Πήγτε εδώ. Και για πρώτη φορά στην ιστορία η EA έβγαλε του Steam of the Year Icons. Οπότε σήμερα θα πάμε να δούμε ποιος είναι καλύτερος, η κανονική Team of the Year ή η Team of the Year των Icons. Και έχω βάλει την κανονική Team of the Year στην θέση της Tottenham και έχω πάει τα ratings τους όπως είναι και στο Ultimate Team, η Team of the Year η ομάδα. Και με την ομάδα της Team of the Year από τους Icons τους έχω βάλει στην ομάδα της Chelsea και εννοείται έχω κάνει upgrade και τα ratings τους όπως είναι και στο Ultimate Team και εδώ. Και τώρα θα βάλουμε αυτές τις δύο ομάδες αντίπαλες απέναντι σε 5 challenges για να δούμε ποια ομάδα είναι η καλύτερη. Και την προηγούμενη φορά, guys, είχατε φτάσει 2.500 like στο προηγούμενο βίντεο και αυτός είναι ο λόγος που έχω κάνει και το συγκεκριμένο βίντεο και έχει αργήσει να βγει κιόλας. Και αν ξανακαταφέρετε να φτάσετε 2.500 like την επόμενη εβδομάδα θα κάνω ένα VS Challenge All Star, δηλαδή με το comment που θα είναι top κάτω στα σχόλια. Μπορείτε να γράψετε τα πάντα, μπορείτε να βάλετε ας πούμε Future Star που είχαμε πριν με τους παλιούς Future Star, μπορείτε να βάλετε Έλληνες παίκτες VS, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Οπότε guys, πατήστε το like, σχολιάστε από κάτω και πάμε. Και όσοι βλέπετε τη σειρά ξέρετε πως δουλεύει. Πρώτα ξεκινάμε με το World Cup και βάζουμε και τις δύο ομάδες μέσα. Και άμα δεν έχεις δει τη σειρά που κάνουμε με τα VS, πρέπει να πατήσεις σίγουρα το subscribe button. Οπότε πάτα το. Και τώρα θα πάμε στα group stage να δούμε τι έχουν κάνει οι ομάδες. Και η ομάδα όπου θα φτάσει πιο μακριά στο World Cup κερδίζει το πρώτο challenge. Και έχουμε τη Team of the Year των Icons που είναι στο Group C και θα είναι αντιμέτωποι με Τσεχία, Πορτογαλία και Αυστραλία. Και μετά έχουμε την κανονική μας Team of the Year που είναι. Εδώ είμαστε, είναι στο ίδιο group μαζί με Ιρλανδία, Γκάνα και Αγγλία. Και θέλω από εσάς guys να πάτε τώρα κάτω στα σχόλια και να διαλέξετε ποια ομάδα θέλετε να είναι η νικήτρια. Εγώ προσωπικά θα διαλέξω την Team of the Year από τους Icons. Θέλω να δω ένα μικρό upset. Και ο άλλος λόγος είναι ότι την Team of the Year την κανονική την κάναμε και στο προηγούμενο βίντεο. Και θα πάμε να κάνουμε simulate τώρα όλα τα group stage για να δούμε ποια ομάδα πήγε καλύτερα. Και τελειώσαμε από τα group stage και έχουμε ήδη ένα upset, να το πω, με την Team of the Year από τους Icons να βγαίνουν δεύτεροι στο group με 2 ισοπαλίες και 1 νίκη. Και όπως θα δείτε, η Team of the Year των Icons έφερε ισοπαλία με την Πορτογαλία και με την Αυστραλία. Η Team of the Year, η κανονική ομάδα από την άλλη, δεν είχε κανένα πρόβλημα και έκανε το 3 στα 3 και βγήκε πρώτη. Και νομίζω ότι νικάει και πανεύκολα. Δηλαδή, άμα δείτε εκεί πλάγια, τα σκόρ της είναι 5-0, 3-1, 1-3 την Αγγλία. Και τώρα τα πράγματα είναι στο σημείο όπου γίνονται πιο spicy. Έχουμε την Team of the Year όπου θα παίξει απέναντι στην Πολωνία και έχουμε την Team of the Year των Icons όπου παίζει ενάντια στη Γαλλία. Θα είναι δύσκολο το έργο για τους Icons. Το πρώτο match η Team of the Year θα νικήσει θεωρητικά εύκολα την Πολωνία με τον Modric να βάζει γκολάσου στο 74 και το Λέβα να χάνει πέναλτι. Και έχουμε την Team of the Year των Icons απέναντι στη Γαλλία. Θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο match. Και ναι, θα χάσει η Team of the Year των Icons και όλος από τους 16 στα πέναλτι βέβαια. Ήταν δύσκολη και η πρόκριση για τη Γαλλία. Ναι, και στην κανονική διάρκεια όπως και στην παράτηση έλεξε 1-1. Για να δούμε με ποιον έτυχε. Με τη Γερμανία έτυχε η Team of the Year στα quarter finals. Καταρχήν, αν το παρατηρήσετε κιόλας και οι δύο ομάδες έχουν το 4-3-3 το σύστημα. Πάμε να δούμε έτσι για τα διαδικαστικά τι θα γίνει. Ναι, η Team of the Year συνεχίζει πώς λέγεται η λέξη, ρε. Ανέθακτη, όχι. Αχ, έχω ξεχάσει τη λέξη τώρα, θα σκάσω. Αυτή τη λέξη τέλος πάντων. Και θα πάει στον ημιτελικό. Για να δούμε τι θα κάνει και στον ημιτελικό. Πάμε έτσι λίγο τσακ μπαμ τσακ μπαμ. Έχασε στον ημιτελικό. Σοπάρε. Περίμενα να το πάρει για πλάκα να σας πω την αλήθεια. Και έχουμε το τέλος του πρώτου challenge. Και η Team of the Year θα προηγηθεί στο σκορ με 1-0. Είμαστε στο δεύτερό μας challenge τώρα. Και για το δεύτερό μας challenge έχουμε ένα kick-off matchup απέναντι στις ομάδες της Team of the Year και του Team of the Year Icons. Εν τω μεταξύ, δείτε τα stats! Η Team of the Year είναι καλύτερη σε όλα τα stats εκτός από το κέντρο. Είναι αρκετά καλύτερη, ειδικά στο attacking και στο defending βασικά. Και έχουμε το intro στο γήπεδο της Chelsea βέβαια. Υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα. Εν τω μεταξύ νομίζω υπάρχουν αρκετά intro τα οποία δεν τα έχω τσεκάρει ακόμα. Γιατί δεν παίζουμε τόσο πολύ FIFA έτσι να βλέπουμε cutscenes. Και πάμε γρήγορα στο γήπεδο να δούμε τον αγώνα μας. Και θέλουμε μια νίκη τώρα από τους Team of the Year Icons. Μπας και φτιάξουν λίγο το ρεκόρ. Επίσης να πω ότι έχω βάλει το game mode χωρίς τα rules.
no rules. Οπότε δεν υπάρχουν κανόνες, μπορούν να γίνουν full foul, δεν έχει offside. Άρα πιστεύω θα είναι πιο ενδιαφέρον. Φανταστείτε λίγο στο μοντάκι με τα no rules να γινόταν οι παίκτες να έπαιρναν και την μπάλα με τα χέρια και να τρέχαν. Θα είχε φάση αν το πρόσθετε αυτό EA. Βέβαια δεν ξέρω αν θα γινόταν πολύ τσίρκο. Αν και νομίζω πως υπάρχει game της EA που γίνεται αυτό. Και πρέπει να είναι το American Football. Και έχουμε το Ροναλντίνιο τώρα εδώ από τα πλάγια. Να μπαίνει στην περιοχή, να δίνει πίσω μπάσα. Και το 1-0 από τους Saigons. Με assist Ρόνι και σκόρερο μεγάλος Μούλα. Ashley Cole. Τον αφήνουν να μπει μόνος του, σαν τον Μαρσέλο και ο Ashley Cole. Βγάζει ωραία πάσα στον Μπέκαμ. Μπέκαμ, μία πάσα προς το έξω και άλλο γκολ από τον Χούλιντ αυτή τη φορά και κάνει το 2-0 για τους Team of the Year Icons. Εδώ, δείτε μαλλί εδώ μεταξύ που είχε ο Χούλιντ. Πόσο γαμάτο είναι το μαλλί του Χούλιντ εδώ μεταξύ. Πάμε να δούμε ξανά το replay γιατί έβαλε απίστευτο γκολ. Απίστευτο, εντάξει. Έγινε λίγο λάθος εκεί, αλλά έκανε ο Μπέκαμ πολύ ωραία κίνηση και ο Ashley Cole. Εδώ ήταν. Α, πρόλαβε και έκανε την πάσα. Το Μπέκαμ. Nice. Παρέ, γιατί πάει τόσο πατητός ο Μπέκαμ. Τι έχει πάθει ο Μπέκαμ. Σουτάρε εκεί. Παρέ. Θα με έψηλε πάρα πολύ η EA να μπορούσε να προσθέσει κιόλα την νοοτροπία στους παίκτες να ξέρουν ότι παίζουν χωρίς rules και μπορούν να σπάνε πόδια, να κάνουν πράγματα που είναι εκτός των κανόνων. Η EA πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Οπα, τώρα ο Χούλιτ πάει για τρίτο όμως εδώ. Τρίτο Χούλι! Δεν προλαβαίνω ούτε να μιλήσω, να συγκεντρωθώ στο game. Οι Icons έχουν πάρει φόρα. Έχουν μουδιάσει την Team of the Year. Εμπαπέ από τα πλάγια. Μπορεί να απαντήσει κάπως η Team of the Year. Έστω να βάλει ένα γκολ πριν το ημίχρονο. Μέση. Δίνει στον Μπέλιγχαμ. Το σούτο Μπέλιγχαμ σκοράρει. Τι ματσάρα βλέπουμε σήμερα. Γιατί μιλάω έτσι εντωμεταξύ. Και το πρώτο ημίχρονο τελείωσε κάπου εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι Team of the Year Icons τους νικάνε για τα καλά πάντως. Τους Team of the Year. Αν και μείωσαν το σκορ στο 3-1. Μήπως η Team of the Year πήρε φορά εδώ πέρα. Άλλη μια ευκαιρία από την Team of the Year. Μέση σουτάρει και κάνει το 3-2. Έχουμε ντερμπάκι. Και ξαναμπαίνει Team of the Year στον αγώνα. Δείτε την μπάλα εδώ μεταξύ. Έχει γκλιτσάρει. Τι κάνει μπάλα. Όλα καλά. Δείτε εδώ. Πασούλα σεις πάλι Bellingham. Μέση με 0,23 x goals από εκεί. Αυτά με τα φινεσάκια το Μέση τα καθαρίζει. Μεταξύ έχουμε Chelsea και Tottenham τώρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά σε αυτές τις μέρες παίζει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε το London Derby. Για πείτε μου predicts για το score κάτω στα σχόλια. Βέβαια παίζει το βίντεο αυτό να ανέβει μετά το match. Αλλά ναι, και είναι αρκετά ενδιαφέρον ο αγώνας ως τώρα. Και παίζει να έχουμε κι άλλη ευκαιρία από την Team of the Year για να γίνει το 3-3. Οι Icons έχουν πάθει τσότσο και η μπάλα ξαναμπάγκαρε. Χούλιτ τώρα. Χούλιτ μπαίνει μέσα. Δίνει στον David. David το τριβέλα. Πάρα λίγο να γίνει το 4-3. Βάλ το Rebecca Μπεκτάρα. Είναι 3-3 τώρα το σκορ. Έχει πάει στο 80 και θέλω πάρα πολύ να νικήσουν οι Icons. Αλλά πάει για παράταση το ματσάκι. Για να δούμε. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία εδώ πέρα. Χούλιτ. Χούλιτ, σούταρε το. Σούταρε το Χούλιτ πιο νωρίς. Μην αργείς, Χούλιτ. Εν τω μεταξύ τότε να με έχει βάλει κανονικούς παίκτες μέσα. Παίζει ο Ρίτσα και ο Πέρισιτς. Μην το βάλουν τώρα ρε φίλε. Μην το βάλουν στο τέλος. Χάλαντ. Δίνει πάσα. Σουτ στο τελευταίο λεπτό. Ο Βάντερ Σαρ θα σώσει την ομάδα. Ο Χούλιντ βγαίνει εκτός εν τω μεταξύ που έχει κάνει το μάτς της χρονιάς. Μάλλον πρέπει να βγάλω τις αλλαγές. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να τις βγάλω. Και ο... δυστυχώς τις έχω αφήσει. Είναι ο skip. Ρίτσα. Όχι στο τελευταίο λεπτό. Τι γίνεται. Όχι! Όχι στο 93 ο Πέρισιτς! Γιατί Team of the Year έγινε ανατροπή! Ο Πέρισιτς που δεν είναι καν στη Team of the Year! Δεν το πιστεύω! Όχι! Στο 93! Στο 93 γίνεται αυτή εδώ ακριβώς η φάση σου του Πέρισιτς! Κακό διώξιμο! Και το βάζει με κεφαλιά μετά! Και τώρα δεν νομίζω να έχει χρόνο η ομάδα των Icons. Θα λήξει ο Ρεφ κατευθείαν το match. Ναι! Τέλος. Και οι προπονητές εδώ πέρα δίνουν τα χέρια μεταξύ τους. Το challenge θα πάει στο 0-2 για τους Team of the Year. Ένα ακόμα challenge. Το βίντεο μπορεί να τελειώσει. Τώρα πάμε για το τρίτο μας challenge. Αυτό είναι το career mode. Και πώς λειτουργεί αυτό το challenge. Έχουμε και τις δύο μας ομάδες στο Champions League. Την Chelsea στο Group E και την Tottenham που είναι η Team of the Year στο Group D. Και όποιος φτάσει πιο μακριά στο Champions League νικάει το συγκεκριμένο challenge. Τώρα θα πάμε να κάνουμε simulate όλη τη σεζόν για να δούμε
ποια ομάδα έφτασε πιο μακριά. Και φτάσαμε τη σεζόν μας στον Ιούνιο του 2023. Θέλω να δω λίγο το Champions League, αλλά πάμε λίγο να δούμε και ποιος κέρδισε την Premier League. Και είναι η Chelsea. Οπότε άμα έμενε έτσι, το βίντεο θα τελείωνε. Εν τω μεταξύ, Spurs είναι πέμπτη βλέπω. Ό,τι να είναι. Και τώρα να πέσει η δραματική μουσική. Το Champions League ξεκίνησε. Team of the Year θα μαζέψει 16 πόντους, θα περάσει εύκολα στο Round of 16. Και το ίδιο θα γίνει και με την Team of the Year των Icons. Βέβαια, δυσκολεύτηκαν λίγο παραπάνω. Αυτοί με 14 πόντους. Και έχουμε και τις δύο ομάδες μας στο Round of 16. Πέρασαν και οι δύο. Πέρασαν και οι δύο. Στα Quarter Finals. Και θα έχουμε στα Quarter Finals κάτι πολύ απρόπτο. Με την Team of the Year να είναι η νικήτρια απέναντι στη City. Και την Team of the Year των Icons να χάνει στα πέναλτι από τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Τι είναι αυτό τώρα? Η Ζάγκρεπ γιατί πάει να πάρει Champions League? Και η Team of the Year θα πάει ημιτελικά. Θα πάει στα τελικά απέναντι στην Μπάρτσα. Και θα το σηκώσει κιόλας η Team of the Year. Και η Team of the Year δεν θα δει καν την Team of the Year των Icons. Και θα νικήσει το σημερινό μας βίντεο πάρα πολύ εύκολα με 3-0. Δεν μπόρεσε να το κρατήσει ζωντανό η Team of the Year των Icons. Κλικάρετε εδώ πέρα άμα θέλετε να τσεκάρετε το βίντεο το προηγούμενο που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι η Team of the Year ενάντια στη Team of the Year των απορριφθέντων. Το είπα επιτέλους σωστά. Και θα τα πούμε guys σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα ίσως. Τα λέμε, σίγια.